Είμαι η Έλμα και βοηθάω στο χώρο του Feel Good Again τον κόσμο να βρει ξανά τη χαρά και την αισιοδοξία στη ζωή του. Γιατί αισθάνομαι ότι ο περισσότερος κόσμος από ό,τι βλέπω έχει χάσει το σκοπό και το νόημα της ζωής του λόγω διαφόρων καταστάσεων και επειδή πιστεύω ότι όλοι αξίζουμε και μπορούμε να έχουμε χαρά και αισιοδοξία και να πατάμε γερά στα πόδια μας, ο ρόλος μου είναι να βοηθήσω τον καθένα από εμάς να βρούμε ξανά αυτό το μονοπάτι. Από πολύ μικρή με ενδιέφερε να μάθω για τον άνθρωπο, για την ανθρώπινη συμπεριφορά, για τα αισθήματα και πώς μπορούμε να αισθανόμαστε όλοι καλά και χαρά μέσα στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Σπούδασα ψυχολογία και έκανα μεταπτυχιακό στη συμβουλευτική και έχω ασχοληθεί εδώ και 25 χρόνια στον τομέα της ψυχικής υγείας. Έχω δουλέψει διάφορες δομές ψυχικής υγείας στην Ελλάδα, στο ιατρικό κέντρο. Έχω διδάξει στα ΙΕΚ Κοντοράβδη σε προπτυχιακούς φοιτητές. Έχω δουλέψει με παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Και σε όλη αυτή την πορεία, κάποια στιγμή λόγω κάποιου προσωπικού προβλήματος πριν από περίπου 10 χρόνια, γνώρισα και τον κόσμο των εναλλακτικών θεραπείων, όπως είναι το Reiki, το EFT, το NLP, η ύπνωση και πολλά άλλα, και τα έχω εντάξει στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που χρησιμοποιούμε στο Feel Good Again. Το πρόβλημα που βλέπω σήμερα, στη σημερινή εποχή, είναι ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ αγχωμένος λόγω προσωπικών καταστάσεων, αλλά και λόγω της όλης κατάστασης στην χώρα μας. Και αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη ένταση και πίεση και όλο και περισσότερος κόσμος αντιμετωπίζει διάφορες φοβίες, κρίσεις πανικού, προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ των ζευγαριών, στις οικογένειες. Βασανίζεται από και ταλαιπωρείται από τέτοιου είδους προβλήματα. Ο περισσότερος κόσμος, παρότι έχει όλα αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητας και του άγχους και του στρες που είπα πριν, πιστεύει ότι δεν μπορούν να λυθούν αυτά τα προβλήματα ή ότι μπορούν να λυθούν με ένα χαπάκι, με μία μαγική λύση, με κάτι που μπορεί να έρθει απ' έξω και με ένα μαγικό ραβδάκι μπορεί να τον αλλάξει και να αλλάξει τη ζωή του. Ενώ ουσιαστικά η όλη δύναμη βρίσκεται μέσα του. Τέτοιου τύπου προβλήματα τα αντιμετωπίζουμε στο γραφείο μας πάρα πολύ αποτελεσματικά, έχοντας δημιουργήσει διάφορα εξατομικευμένα προγράμματα που βασίζονται σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες, χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως το Reiki, το EFT, το NLP, αλλά και συμβουλευτική ψυχοθεραπευτικές τεχνικές. Ξεκινώντας να λύνουμε την προσπάθεια να λύσουμε τα προβλήματα τέτοιου τύπου που προανέφερα, ερχόμενος εδώ ο πελάτης θα έχει μία πολύ φιλική κουβέντα, συζήτηση και από κοινού θα αποφασίσουμε για το ποια πορεία, ποια προγράμματα θα ακολουθήσουμε, ούτως ώστε να πετύχει το στόχο του και ό,τι χρειάζεται στη ζωή του για να είναι ενδυναμωμένος, αισιόδοξος και ευχαριστημένος. Ξεκινώντας να λύνουμε τέτοιου τύπου ζητήματα, ο άνθρωπος φεύγει από την πρώτη συνεδρία ανακουφισμένος, έχοντας κάνει μία κουβέντα, μία συζήτηση σε ένα πολύ φιλικό περιβάλλον, σε έναν όμορφο χώρο, και από κοινού αποφασίζουμε την πορεία του αποτελέσματος, τον τρόπο των θεραπείων και των προγραμμάτων που θα ακολουθήσουμε, ώστε να πετύχει τον στόχο του και να είναι ευτυχισμένος και να έχει ό,τι χρειάζεται στη ζωή του. Ο σκοπός της δουλειάς μου αλλά και της ζωής μου ολόκληρης είναι να βοηθάω τον κόσμο όσο πιο αποτελεσματικά μπορώ να βρίσκει την δική του χαρά, να βρίσκει το δικό του στόχο, να επιτυγχάνει τον σκοπό του, όποιος και να είναι αυτός, όσον αφορά την προσωπική του ανάπτυξη, να βρίσκει ξανά τη χαρά και την αισιοδοξία μέσα του, γιατί πιστεύουμε ότι
στο χώρο μας ότι όλοι έχουμε γεννηθεί με την ικανότητα να είμαστε ευχαριστημένοι και να έχουμε τη χαρά και την αισιοδοξία μέσα μας. Γι' αυτό μπορούμε όλοι να feel good again. Οι περισσότεροι πελάτες φεύγοντας από εδώ δηλώνουν άμεση ανακούφιση και χαλάρωση ήδη από την πρώτη συνεδρία. Τελειώνοντας και όλες τις συνεδρίες που είναι να κάνουν μαζί μας, οι περισσότεροι βλέπουν μεγάλη, εντυπωσιακή αλλαγή στη ζωή τους και στον τρόπο που αισθάνονται, βιώνουν τις αλλαγές και έχουν πλέον χαρά και αισιοδοξία για να αντιμετωπίσουν τη ζωή από εδώ και πέρα. Πόσο μάλλον μετά το πέρας όλων των αναγκαίων συνεδριών που είναι να γίνουν, αισθάνεται ότι έχει βρει, μπορεί να πατήσει τα πόδια του και έχει ξαναβρει τη χαρά και την αισιοδοξία που χρειάζεται στη ζωή του για να προχωρήσει.